Με αφορμή την ένταση από τις κινητοποίησεις υπέρ των απεργών πείνας, ο αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και Δημόσιας Τάξης Γιάννης Πανούσης εξαπολύει βολές κατά ανθρώπων χωρίς πρόσωπο που εκδίδουν πιστοποιητικά αριστευροφροσύνης και αφήνει εχμές για την στάση που θα πρέπει να έχει η κυβέρνηση. Με άρθρο του στα νέα υπό τον τίτλο «Νοείται αριστερά του τίποτα», επισημαίνει ότι η αριστερή διακυβέρνηση δεν σημαίνει ανοχήρη τη χώρα και πόλη και πως δεν είναι ώρα για ανέξοδα ιδεολογήματα και ανούσια τσιτάτα, αλλά η ώρα της εμπέδωσης θεσμών, πολιτικής νομιμοποίησης και κοινωνικής συνένεσης. Το άρθρο του κυρίου Πανούση προκαλεί αντιδράσεις στο ΣΥΡΙΖΑ, με το κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος να κάνει λόγο για ατόπιμα του Υπουργού, να απευθύνεται στην κυβέρνηση μέσω πρωτοσέλιδου άρθρου και να τονίζει ότι ο κύριος Πανούσης είναι υπουργός και όχι σχολιαστής. Η κραυγή αγωνίας του κυρίου Πανούση σήμερα είναι εύστοχη, γιατί ονοματίζει αυτό που ζούμε ως αριστερά του τίποτα. Είναι έντιμη γιατί τολμά να πει αυτό που εμείς λέμε από χρόνια, ότι είναι έγκλημα να καίγονται αστυνομικοί από τους κουκουλοφόρους. Και έχει δίκιο όταν καταδικάζει τους καθαρόαιμους αριστερούς που θεωρούν φασιστικό και χυδαίο ό,τι δεν τους αρέσει. Αυτό ακριβώς έκαναν οι σύντροφοι του χθες, όταν η Νέα Δημοκρατία καταδίκασε την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η δημόσια ασφάλεια επί των ημερών τους.